Κύριε Θεοχαρόπουλε, καλημέρα. Από τη Θεσσαλονίκη, τη Βροχερή. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Επειδή να ξεκινήσουμε λιγάκι από την ειδησιογραφία, γιατί είδαμε νωρίτερα τους αγρότες από την Κρήτη έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου σημειώθηκαν και επεισόδια. Και επειδή είναι το αντικείμενό σας, ένα από τα αντικείμενά σας, τέλος πάντων, η αγροτική οικονομία και αυτά τα ζητήματα, να ζητήσουμε το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, πράγματι, εξάλλου στο θέμα. Εγώ είμαι γεωπόνος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και από τη Μακεδονία. Συνεπώς, γνωρίζω πολύ καλά τα θέματα και έχω δουλέψει για χρόνια στο ζήτημα της αγροτικής οικονομίας και θα σας πω με όλη την σαφήνεια ότι στην ουσία των επιχειρημάτων τους οι αγρότες έχουν δίκιο. Πού έχουν δίκιο? Στο ότι έχουν περάσει αυτή τη στιγμή φορολογικά μέτρα, τα οποία είναι εκτός κοινοτικού κεκτημένου. Αλλοιώνουν τον κοινοτικό ανταγωνισμό. Δεν ισχύει πλέον αυτό που μπορεί να ίσχυε παλιότερα πριν το 12, ότι υπήρχε μια διακριτική μεταχείριση στο φορολογικό ζήτημα σε σχέση με άλλους επαγγελματίες. Πλέον φορολογούνται κανονικά και πέρασαν μέτρα που τριπλασιάστηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές, φορολογούνται ενισχύσεις όπως σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπώς αλλοιώνεται ο κοινοτικός ανταγωνισμός και, και βέβαια καταργήθηκε η επιστροφή φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο, που όπως είπαμε καταργήθηκε μεν, αλλά ας γίνει όπως στη Γερμανία για παράδειγμα να θεσπιστεί αγροτικό πετρέλαιο κίνησης. Δεν το έκανε ούτε αυτό η κυβέρνηση. Σας είπα χαρακτηριστικά παραδείγματα στα οποία φαίνεται ότι η σημερινή κυβέρνηση νομοθετεί στο θέμα του αγροτικού με μια λογική η οποία είναι εκτός της ευρωπαϊκής λογικής. Τώρα, όσον αφορά τους τρόπους αντιδράσεων, σταθερή θέση δική μου είναι ότι οι διεκδικήσεις των αγροτών θα πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πλήττονται άλλες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή να μην κλείνονται οι δρόμοι, έτσι ώστε να υπάρχει ζήτημα σε σχέση με άλλες κοινωνικές ομάδες. Υπάρχουν τρόποι αντίδρασης για να μπορέσουν πραγματικά να πείσουν την κοινωνία και να πείσουν και, και την πολιτική σκηνή. Κύριε Θεοχαρόπουλε, τώρα στο θέμα της διαπραγμάτευσης, από ό,τι φαίνεται επέστρεψε η αισιοδοξία για κλείσιμο της συμφωνίας με τους δανειστές έως το Eurogroup, τουλάχιστον αυτό βγαίνει ως πληροφορία, έως το Eurogroup της 20ης Μαρτίου. Προχθές ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα στηρίξει ούτε τα μέτρα ούτε τα αντιμέτρα. Εσείς τι προτίθεστε να πράξετε, κύριε Θεοχαρόπουλε, όταν θα έρθουν αυτά στη Βουλή? Πρώτα να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Ξέρετε κάτι? Η κυβερνητική προπαγάνδα μιλούσε για συμφωνία πριν από ένα μήνα. Δεν υπήρξε συμφωνία και το λέγαμε από εκείνο το βράδυ ότι αυτό το οποίο γινόταν ήταν εκτός της πραγματικότητας. Από ό,τι είδαμε υπήρχαν και διαφωνίες και στο εσωτερικό της κυβέρνησης για αυτή την τακτική. Το λέω αυτό διότι αυτές οι διαρροές οι οποίες γίνονται ότι τώρα υπάρχει τεχνική συμφωνία ή χθες δεν μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή να στηριχθεί μια συζήτηση στη βάση διαρρών. Εμείς ζητούμε συγκεκριμένα γιατί δεν έχει κλείσει η διαπραγμάτευση στην ώρα της. Όπως λέει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, αν είχε κλείσει από τον Νοέμβριο, δεν θα είχαν χρειαστεί όλα αυτά τα νέα μέτρα. Δεν είχαν μπει στο τραπέζι τέτοια ζητήματα που μπαίνουν στο έτος του 2017 επειδή καθυστέρησε απαράδεκτη διαπραγμάτευση. Η αξιολόγηση θα πρέπει να κλείσει λοιπόν χωρίς νέα απαράδεκτα μέτρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη ότι δεν θα ψηφίσουμε μέτρα τα οποία διαπραγματεύτηκε κατά τη γνώμη μας μόνη της και αναποτελεσματικά η κυβέρνηση σημερινή, συνεπώς δεν δίνουν διέξοδο. Βεβαίως πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση χωρίς νέα απαράδεκτα μέτρα. Το μείγμα των μέτρων το οποίο θα φέρει αυτή η κυβέρνηση είναι αποκλειστικά δική της ευθύνη. Τώρα όσον αφορά για τα αντίμετρα, ας σταματήσει πλέον η κοροϊδία. Το ότι μπαίνει μια διαδικασία που αναφέρεται από την κυβέρνηση και πρόσφατα από τον Πρωθυπουργό, ότι μετά το 2018 και ενώ παραμένει ο στόχος ο απαράδεκτος του 3,5% που πολύ δύσκολα θα φτάσουμε. Αν ξεπεράσουμε το 3,5%, δηλαδή αν υπάρχει μια φορομπηχτική πολιτική, θα μπορέσει να δοθεί πίσω κάτι, πραγματικά νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι κοροϊδία, διότι αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι νέα μέτρα πάνω από 3 δις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό όμως, αυτή η στάση, γιατί καταγγέλνουν από την κυβέρνηση την αντιπολίτευση, την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά συνολικά και τα άλλα κόμματα, περιέχει μια αντίφαση από μόνη της. Δηλαδή, να κλείσει μεν η αξιολόγηση, αλλά τα μέτρα είναι δικά σας, οπότε εμείς δεν τα ψηφίζουμε. Κρατάμε δηλαδή τις αποστάσεις. Ουσιαστικά δεν έχει από μέσα της, στο περιεχόμενο της, μια αντίφαση. Κατανοώ ότι το ερώτημα και το ερώτημα περί αντίφασης, αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμία αντίφαση. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Η αξιολόγηση πρέπει να κλείνει στην ώρα της, πρέπει να βγούμε από τα μνημόνια, τελειώνοντας με τις αξιολογήσεις και χωρίς να υπάρχουν νέα απαράδεκτα μέτρα, που όταν λέω νέα απαράδεκτα μέτρα εννοώ μέτρα τα οποία δεν θα βγάλουν από την κρίση, δεν θα βγάλουν εύκολα από τα μνημόνια. Δηλαδή όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 90 δις και μπαίνουν νέοι φόροι πάνω στους φόρους που δεν μπορούν να πληρωθούν, είναι φανερό ότι αυτή η πολιτική δεν βγάζει πουθενά. Εμείς έχουμε προτείνει ένα άλλο μείγμα πολιτικής, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και δύσκολων σε πολλούς τομείς πολιτικής όπως το ασφαλιστικό, οι οποίοι δεν έχουν γίνει αποδεκτοί από τη σημερινή κυβέρνηση. Εμείς δεν κρατούμε μια ανεύθυνη στάση
να λέμε στην κυβέρνηση όχι, μην κλείσει την αξιολόγηση. Εμείς λέμε να κλείσει χωρίς νέα απαράδεκτα μέτρα αυτά τα οποία έχει. Το μείγμα όμως αυτής της κατάστασης, την οποία δεν τη γνωρίζουμε. Και τώρα που μιλάμε δεν γνωρίζουμε σε ότι συμφωνεί αυτή η κυβέρνηση. Δεν ενημερώνει καν. Όχι μόνο διαπραγματεύεται μόνη της. Δεν ενημερώνει καν. Να ζητηθεί από την αντιπολίτευση, η οποία τουλάχιστον η Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει αποδείξει την υπεύθυνη στάση της. Εμείς να σας θυμίσω ότι ψηφίσαμε για παράδειγμα το ζήτημα που ήρθε για τους συνταξιούχους, το επίδομα, όπως και την μείωση του ΦΠΑ στα νησιά. Δεν κρατήσαμε μια στήρα αντιπολίτευση εκείνη τη στιγμή. Αλλά να ζητάτε σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζει πώς διαπραγματεύεται, δεν ενημερώνεται καθόλου, διαφωνεί και με το μείγμα της πολιτικής, αυτό ξεπερνά νομίζω τα όρια οποιασδήποτε συζήτηση στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Εμείς είμαστε πρώτοι που ζητάμε εθνική συνεννόηση. Αν είχε γίνει κατανοητό αυτό από την κυβέρνηση και είχε ουσιαστικά υπάρξει μια εθνική συνεννόηση ευρύτερη, με ευρύτερες κυβερνήσεις εθνικής συνεννόησης, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ και θα μπορούσε και με εθνική συνεννόηση να προχωρούσε αυτά τα ζητήματα. Από τις εκλογές του 2015 και μετά, που έγιναν του Σεπτεμβρίου, δεν επεδίωξε μια τέτοια εθνική συνεννόηση. Δυστυχώς ο κ. Τσίπρας και το Μέγαρο Μαξίμου. Κύριε Θεοχαρόπουλε, στο φόρουμ των Δελφών προχθές, μεταξύ άλλων, επαναλάβατε ότι ο προοδευτικός πόλος, η κεντροαριστερά, πρέπει να γίνει ισχυρή με ενότητα και ανανέωση. Ωστόσο, η ρητορική και της Δημάρ και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης απέναντι στην κυβέρνηση πολλές φορές είναι σκληρότερη από ό,τι απέναντι στους παραδοσιακούς αντιπάλους σας, πολιτικούς αντιπάλους, έτσι, όπως η Νέα Δημοκρατία. Αυτή η ενότητα με συγγενικά κόμματα πώς μπορεί να επιτευχθεί χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ? Θα σας πω. Ενότητα και ανανέωση χρειάζεται ο χώρος αυτός της κεντροαριστεράς για να μπορέσει να γίνει ισχυρός απέναντι τόσο σε συντηρητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, όσο κατά τη γνώμη μας και σε έξοδες πολιτικές που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κρίνεται από τη θεωρία σήμερα, κρίνεται από την ασκούμενη πολιτική πλέον. Mm-hmm. Είναι κυβέρνηση. Mm-hmm. Το ερώτημά σας, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Στρατηγικός αντίπαλος και όχι στρατηγικός εταίρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, της Σοσιαλδημοκρατίας στη χώρα μας δηλαδή, όπως και σε όλη την Ευρώπη, είναι ο εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος, ο εκπρόσωπος της Συντηρητικής Παράταξης Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αντίπαλος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης σήμερα είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ασκούμε αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση. Σημαίνει ότι αντίπαλος αυτή τη στιγμή, πολιτικά εννοώ, mm-hmm. δεν μιλάω σε όλους, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Αυτό το οποίο εμείς θέτουμε σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι, και βέβαια γιατί ρωτήσατε, πάντοτε ξέρετε η κυβέρνηση δέχεται την αντιπολίτευση, την κριτική. Είναι λογικό. Όχι ως ιδεολογικό θέμα, ως πρακτικό, άσκηση διοίκησης. Mm-hmm. Δηλαδή τι γίνεται χθες, τι έγινε προχθές. Στα διάφορα θέματα. Αυτό δεν πρέπει να ξενίζει κανέναν. Mm-hmm. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνά και την ιδεολογική τοποθέτηση. Είμαστε στον χώρο της κεντροαριστεράς, της αφήμας οριοθέτησης σε σχέση και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ. Και σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε. Η αυτονομία αυτή του εγχειρήματος πολλές φορές είναι αλήθεια ενοχλεί, αλλά ας ενοχλεί. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη θα ενισχύεται. Σας φοβίζει μήπως ένα φλερτ που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα και μετά τη δηλώση του κυρίου Φίλη αλλά και άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ? Του κυρίου Σκουρλέτη, του κυρίου Δημαρά. Για πιο ανάπτυξη σχέσεων, ας το πούμε έτσι, με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Δεν ξέρω αν είναι ανάπτυξη φλερτ αυτό, γιατί πρώτη φορά έχω δει φλερτ το οποίο αναφέρεται σε βρώμικους χώρους με τους οποίους υπάρχει φλερτ. Άρα επιτρέψτε μου να πω ότι πιο πολύ δείχνει πάλι τακτικισμούς, δείχνει μπροστά στα διέξοδα μία λογική η οποία είναι μακριά από τις ανάγκες του σήμερα. Όχι μόνο δεν φοβίζει καμία τέτοια λογική, αλλά όπως φαίνεται και στην κοινωνία και στις αποτυπώνεται δημοσκοπήσεις, η Δημοκρατική Συμπαράταξη ενισχύεται και είναι από τους λίγους χώρους. Ο μόνος χώρος, ο προοδευτικός, στο χώρο της κεντροαριστεράς, ο οποίος παρουσιάζεται ενισχυμένο σημαντικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη λοιπόν προχωρά με στόχο, για να γυρίσω στο αρχικό ερώτημά σας, και την ανανέωση και την ενότητα. Όταν λέω ενότητα εννοώ όλου του προοδευτικού χώρου, όταν μιλάω για ανανέωση, μιλάω ανανέωση σε πρόσωπα, σε ιδέες, σε πολιτικές πρακτικές. Μακριά από κάθε είδους λαϊκισμό, από αυταπάτες, με σταθερή ευρωπαϊκή πορεία του χώρου αυτού και της χώρας μας, για να μπορέσει επιτέλους να βγει η χώρα από την κρίση, και θεωρώ ότι μια ενισχυμένη προοδευτική παράταξη μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά στην υπέρβαση της κρίσης. Κύριε Θεοχαρόπουλη, δύο σύντομα ερωτήματα, γιατί ξέρουμε ότι έχετε και ολομέλεια, έτσι. Δύο σύντομα ερωτήματα. Το ένα έχει να κάνει με την προημερών αντιπαράθεσή σας στη Βουλή με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Καμένο, με αφορμή ερώτησή σας, επίκαιρη ερώτησή σας για τα εξοπλιστικά. Καταγγείλατε ότι δεν έγινε καμία συζήτηση στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής και ζητήσατε και σε αυτό το θέμα εθνική στάση. Βέβαια, το βάζουμε και σε συνάρτηση με την προκλητικότητα της γείτονος. Ακριβώς αυτό που σας ενοχλεί στην πολιτική του κυρίου Καμένου είναι ότι δεν υπήρξε συζήτηση. Θα σας πω.
υπάρχει, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει μια αυξανόμενη προκλητικότητα από την Τουρκία. Σε αυτή την προκλητικότητα την αντιμετωπίζει με υπεύθυνη στάση και όχι με μια λογική όπως οι δηλώσεις που έχει κάνει πρόσφατα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, οι οποίες είναι απαράδεκτες και ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Ταυτόχρονα είδαμε δημοσιεύματα για εξοπλιστικά προγράμματα, για προμήθεια νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων πάνω από 2 δις ευρώ και μάλιστα όπως έχει πει και ο Υπουργός έχει σταλεί αίτημα τέτοιο για να υπάρχει ενημέρωση, για να υπάρχει προμήθεια τέτοιων εξοπλιστικών προγραμμάτων, χωρίς να έχει ενημερωθεί και να έχει γίνει καμία συζήτηση στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, της οποίας είμαι και μέλος. Mm-hmm. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Κάλεσα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να έρθει να μου απαντήσει στη Βουλή. Αντί να απαντήσει, προέβη σε παλικαρισμούς και στα όρια των τραμπουκισμών, μπορώ να σας πω, με μια εθνικολαϊκιστική λογική, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες του σήμερα και στα εθνικά θέματα, στα οποία απαιτείται εθνικά υπεύθυνη στάση. Αντί να απαντήσει στα ερωτήματα όπως πρέπει ένας υπουργός που είναι 2 χρόνια στην καρέκλα του υπουργού, άρχισε να ασκεί μια αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, ας σοβαρευτούμε επιτέλους και δεν είναι ευθύνη μόνο του Προέδρου των ΑΝΕΛ, διότι δεν είναι πλέον μόνο ο Πρόεδρος των ΑΝΕΛ, είναι και Υπουργός Εθνικής Άμυνας με ευθύνη του Πρωθυπουργού που τον τοποθέτησε σε αυτή τη θέση. Συνεπώς, η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθούν ξεκάθαρα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αντέχει η χώρα νέα εξοπλιστικά προγράμματα πάνω από 2-3 δις αυτή τη χρονική στιγμή? Mm-hmm. Αντέχει η χώρα μια αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας με μια στάση όπως του κυρίου Καμένου, που είναι ουσιαστικά μια στάση που ρίχνει λάδι στη φωτιά κάθε φορά? Αυτά τα απαντήματα είναι ξεκάθαρα και τα ερωτήματα είναι ξεκάθαρα και δεν έχουν πάρει μέχρι τώρα, δεν έχουν δοθεί οι απαντήσεις. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Θοχαρόπουλε, για τη συζήτηση που γίνεται για την κεντροαριστερά και την ενιαία έκφραση τέλος πάντων όλο αυτό το διάστημα. Καταρχήν είστε ικανοποιημένοι με την αύξηση περίπου μιάμισης ποσοστιαίας μονάδας που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις μετά το άνοιγμα και τη συνεργασία με το Κηδισό? Και πώς βλέπετε την προοπτική, καθώς φαίνεται ότι έχουν περιοριστεί οι δυνατότητες, οι ελπίδες ή τέλος πάντων το να υπάρξει μια συνεργασία ευρύτερη με το ποτάμι, τα έχετε σπάσει. Με τους τρεις πρώην του ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι δεν υπάρχουν σημεία σύγκλησης. Τελικά έχει να βαγίσει αυτή η προσπάθεια πριν καλά-καλά αρχίσει? Επειδή είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, θέλω να σας πω ότι κατά την άποψή μου τίποτα δεν αναβαγεί, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται οριστικό. Ο χώρος αυτός της κεντροαριστεράς πρέπει να είναι ενωμένος. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ορισμένοι θα επιλέξουν τον κατακαιρματισμό. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη σε αυτό το πλαίσιο, γιατί ο λαός το επέλεξε με τις εκλογές Σεπτεμβρίου να είναι ο κυρίαρχος πόλος σε αυτή τη διαδικασία της κεντροαριστεράς, καθώς τον τοποθέτησε στην τέταρτη θέση εκείνη τη χρονική στιγμή και οι δημοσκοπήσεις τον δίνουν αυτή τη στιγμή στο 8-9% αναλόγως τη μέτρηση, θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε αυτό το επίπεδο. Με ρωτάτε τώρα αν είμαι ικανοποιημένος. Θα σας πω εγώ από τι είμαι ικανοποιημένος. Είμαι ικανοποιημένος από μια λογική που θα σπάσει τους φραγμούς, θα κινητοποιηθούν ευρύτερα πλειοψηφικά ρεύματα σε αυτό το χώρο της κεντροαριστεράς, θα υπάρξει ανανέωση και ενότητα σε αυτό το πλαίσιο. Για να σπάσουν οι φραγμοί, καμία λογική reunion οποιοδήποτε χώρου δεν μπορεί να τους σπάσει αυτούς τους φραγμούς για να ξεπεράσουν τα διψήφια ποσοστά και να γίνει ισχυρός ο χώρος. Γι' αυτό λοιπόν παλεύω και γι' αυτό θα συνεχίσω να εργάζομαι συστηματικά, όπως το κάνω από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα που εκλέχθηκα στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς και συγκροτήσαμε τη Δημοκρατική Συμπαράταξη ως η πρώτη ενωτική κίνηση εκείνη τη χρονική στιγμή μεταξύ χώρων με διαφορετικές ιστορικές διαδρομές, της ανανοητικής αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Θεοχαρόπουλε. Το ερώτημα έχει να κάνει με τη συζήτηση περί νέων μορφών συνεργασίας εντός του ευρωπαϊκού οικοδομήματος που έχει ανάψει μετά και την προχθεσινή σύνοδο των Βερσαλιών. Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία τάχθηκαν υπέρ μιας Ευρώπης πολλών ταχυτήτων, που θα επιτρέπει ουσιαστικά μερικά κράτη να προοδεύσουν πιο γρήγορα από άλλα. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, κύριε Θεοχαρόπουλε? Αυτό που χρειάζεται τώρα η Ευρώπη είναι τις πολλές ταχύτητες? Χρειάζεται το ακριβώς αντίθετο. Λύση είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, που θα έχει ως στόχο την πολιτική ενοποίηση και όχι η Ευρώπη είτε των δύο είτε των πολλών ταχυτήτων. Δυστυχώς θα το πω, οι ηγέτες προχθές που βρέθηκαν, οι Ευρωπαίοι, οι συγκεκριμένοι ηγέτες, φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Χρειαζόμαστε ηγέτες με όραμα, με ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα, το οποίο θα προχωρήσει στη σύγκληση και όχι στην απόκληση, στις κοινές πολιτικές, σε όλα τα επίπεδα και θα γίνει μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και τις νέες καταστάσεις σε παγκόσμιο σκηνικό που διαμορφώνονται και μετά την εκλογή
Τραμπ στις ΗΠΑ. Αυτό απαιτείται. Σε αυτό το πλαίσιο οι προοδευτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Ελπίζω ότι και οι εκλογές που αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα σε αρκετές χώρες, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία, θα δώσουν αυτό το έναυσμα για να υπάρξουν αυτοί οι ηγέτες με ευρωπαϊκό όραμα, με κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική και όχι να βλέπουμε αυτές τις λογικές οπισθοδρόμησης, όπως είναι η λογική της Ευρώπης πολλών ταχυτήτων, με την οποία και διαφωνώ. Έτσι. Κύριε Θεοχαρόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.